και εσείς μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα με ωραία λόγια και βεβαίως ερωτήσεις προς τους καλεσμένους, τους οποίους θα απευθύνουμε και εμείς. Να καλημερίσουμε τα παιδιά που είναι στο στούντιο. Είναι η Κατερίνα Λαζαρίδου και ο Άγγελος Αρνιτάκης. Η Κατερίνα είναι η νικήτρια του X-Factor και ο Άγγελος έχει πάρει το δεύτερο έπαθλο. Συγχαρητήρια και στους δύο. Έχετε έρθει. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι άϊπνα τα παιδιά. Προφανώς. Ήταν χθες, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει, ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού του X-Factor που βλέπαμε μέσα από το Mega. Ένας διαγωνισμός υπερπαραγωγή, ένα στούντιο υψηλών προδιαγραφών. Νομίζω ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε μια χολιγουδιανή παραγωγή όπου πραγματικά ήταν τελευταία λέξη της τεχνολογίας και πρώτη φορά φέτος, πρώτη φορά ένα reality μουσικής, ένα διαγωνισμός reality μουσικής, να το πούμε καλύτερα, δίνει τόσο μεγάλο έπαθλο. 150.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο με την Panic Record. Και στο δεύτερο όμως. Δηλαδή, συνήθως τις περισσότερες φορές ένα το παιδί είναι νικητής, αλλά και ο άνθρωπος που έχει φτάσει τόσο πολύ κοντά έχει πάρει και αυτός έπαθλο 50.000. Να αρχίσουμε όμως να μας πούμε για την εμπειρία τους. Πάμε, ξεκινήσουμε με τη μεγάλη νικήτρια, την Κατερίνα. Να μας πεις, είσαι μόλις 24 ετών, φοιτήτρια, από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεσαι. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο X-Factor και πώς αποφάσισες να δηλώσεις συμμετοχή? Η εμπειρία μου γενικότερα ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα με όλα τα παιδιά και ήταν μία ξέχαστη γενικά, δεν ξέρω. Πορεία. Θα θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα και από τα παιδιά και από την παραγωγή και όλα αυτά που κάνουν το X-Factor να είναι X-Factor. Πίστευες ότι έχεις το X-Factor όταν έκανες την αίτηση? Όχι. Δηλαδή τον παραγωγή έχεις? Βασικά δεν... κάποιον να ξεχωρίζει. Δεν έχω μάθει να σκέφτομαι τόσο μακροχρόνια. Θέλω να... θέλω βήμα-βήμα να το πηγαίνω. Έχεις ασχοληθεί ξανά με τη μουσική? Επαγγελματικά ποτέ όχι. Μόνο στα social ασχολούμαι. Είχες ανεβάσει, διαβάζω, ένα βίντεο στο TikTok. Κάποια βίντεο στο TikTok, τα οποία είχαν πολλές χιλιάδες views. Εκείνο ήταν το έναυσμα για να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό? Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αστείο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα σκοπό ποτέ να πάω. Δηλαδή έβλεπες παλιότερα το X-Factor και δεν φανταζόσουν τον εαυτό σου πρωταγωνίστρια σε αυτό? Όχι. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι ότι με κάλεσαν. Και άλλα παιδιά γενικά έχουν καλέσει. Γνωρίζω δηλαδή και εγώ πολλά παιδιά που τα κάλεσαν οι ίδιοι. Αλλά στην αρχή ήμουν αρνητική. Δηλαδή έλεγα τώρα πού να πάω και... Πώς τι θα κάνω εγώ εκεί, δηλαδή δεν έβλεπα τον εαυτό μου καθόλου πάνω στη σκηνή του X-Factor. Αλλά να που έκανα λάθος και πάλι καλά που, παρόλο που δεν το σκεφτόμουν στην αρχή, τελικά το έκανα. Γιατί μου βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Ο Χρήστος Μάστορας τι σου είπε μόλις κέρδισες? Ο Χρήστος νομίζω χάρηκε περισσότερο από μένα εκείνη τη στιγμή, γιατί εγώ δεν το είχα ανάμαστε. Έτρεμε το χέρι μου και δεν μπορούσα να μιλήσω και ήταν το stand μου. Χάρηκε νομίζω παραπάνω από μένα εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν όλο πάρα πολύ έντονο και εκείνη τη στιγμή μάθαμε κιόλας ότι ουσιαστικά η φίλη μου η Έλενα βγήκε τρίτη και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για την Έλενα γενικά. Οπότε ήταν βομβαρδισμός γενικά. Πληροφορίες μαζί. Ναι. Πολύ πληροφορία. Και στον Άγγελο, να μας πεις, Άγγελε, και εσύ πώς ήταν η εμπειρία σου στο X-Factor και πώς ήταν αυτό που σε έκανε να δηλώσεις τη συμμετοχή σου? Βασικά, νιώθω πάρα πολύ την Κατερίνα σε αυτό που είπε, γιατί και εγώ δεν είχα κανένα σκοπό να δηλώσω. Μάλιστα, δήλωσα τελευταία στιγμή το Φλεβάρι, δηλαδή 10 μέρες πριν την οντισιόν μου. και ο λόγος που δήλωσα είναι επειδή ένας πολύ καλός μου φίλος, shout-out στον Ανδρέα από την Κύπρο, με πίεσε και μου έστειλε ένα post που έδειχνε ότι το X-Factor γίνεται και έχει δύο νικητές και αυτή τη φορά και ο δεύτερος νικητής παίρνει έπαθλο και μου λέει δεν έχεις να χάσεις κάτι. Το έστειλες ευχαριστώ του φίλου σου. Εννοείται. Του λέω χωρίς εσένα δεν θα είχε γίνει καν αυτό που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Είναι τρελό. Άκουγε δηλαδή να τραγουδάς στην παρέα και σου έλεγε έχεις πολύ καλή φωνή ή έχεις κάνει μαθήματα φωνητικής? Διαβάζω εδώ ότι δεν έχεις κάνει. Δεν έχω κάνει καθόλου. Καθόλου. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, οπότε εγώ γράφω και δικά μου τραγούδια και στίχο. Τραγουδάρες. Ευχαριστώ. Σε ξέρω πάντα. Σπουδάζεις και αγγλική φιλολογία, έτσι. Οκ, η στίχη σου είναι από ό,τι διαβάζω μόνο στα αγγλικά, σωστά? Ναι.
Θα ήθελα να γράψω και κάποιο ελληνικό κάποιο. Τραγουδάς ελληνικά τραγούδια, είναι από αυτές τις επιλογές σου ή είσαι σταθερός? Τραγουδάω και ελληνικά, απλά είμαι λίγο πιο πίκι στα ελληνικά μου. Δηλαδή πρέπει να θα τραγουδήσω. Τι είναι το πίκι και σε αυτό. Λεπτεπίλεπτο. Μπράβο. Λεπτεπίλεπτο. Ωραία. Οπότε και δηλώνει συμμετοχή. Βρίσκεσαι στο X Factor στις οντισιόν. Όταν μπήκες στο παιχνίδι στην ομάδα της Μαρίζας Ρίζου, περίμενες ότι θα φτάσεις μέχρι εκεί ή η Μαρίζα το έλεγε ότι θα πας πολύ καλά? Εγώ και η Μαρίζα ήμασταν σε μια κατάσταση απόγνωσης, να το πω και έτσι. Γιατί λέγαμε, αναρωτιόμασταν πραγματικά κάτι τόσο διαφορετικό για την Ελλάδα, πόσο μακριά μπορούσε να πάει σε διαγωνισμό. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω και οι δύο θα το περιμέναμε. Ίσως παραπάνω εγώ, το να βγω νικητής. Δηλαδή, και το ότι πήγα τόσο μακριά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, αλλά χθες δηλαδή, ήταν το αποκορύφωμα. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που είδαν σε σένα οι τηλεθεατές του X Factor και σε ψήφισαν για να σου δώσουν τη δεύτερη θέση? Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορώ εγώ να ορίσω αυτό, γιατί για τον καθένα πιστεύω κάτι άλλο του μίλησε και αποφάσισε να με ψηφίσει και να με βγάλει νικητή. Αλλά νομίζω ότι ίσως φαίνεται πάρα πολύ το πάθος που έχω για τη μουσική. Μάλιστα. Αυτό. Να δούμε όμως το στιγμιότυπο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, της αντιδράσης σας και όσοι δεν το είδατε χθες από τις οθόνες σας. Πρώτη φορά θα το δείτε μαζί μας. Εμείς θα έχουμε δει. Πάμε να το δούμε. Κατέρα, βλέπεις τις εικόνες αυτές τώρα μαζί μας και, ναι, και συγκινείς και μας λες ότι δεν το πίστευες ότι μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν και το πίστευα. Τώρα έχεις αρχίσει λίγο να το συνειδητοποιήσεις. Είσαι πλέον η μεγάλη νικήτρια του X Factor με 150.000 ευρώ, ένα συμβόλαιο με την Panic Records και όλο το δρόμο μπροστά σου. Αυτό που θέλω είναι να αρχίσω να δουλεύω, να μπω σε ένα στούντιο και να αρχίσω να κάνω όμορφα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω ότι το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Είναι λίγο πολύ. Αλλά πιστεύω σιγά σιγά, όσο θα αρχίσουμε να κάνουμε και όμορφα μουσικά, έτσι, πραγματάκια, θα το συνειδητοποιήσω. Σου έχει έρθει κάποια πρόταση ενός ορίσουν στο παιχνίδι για κάποια συνεργασία, γιατί ξέρουμε ότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή, αλλά πρέπει να έχει και μια διάρκεια και μια πορεία. Δηλαδή το X Factor δίνει το ένασμα, ένα πολύ μεγάλο εισιτήριο. Νομίζω πιο σημαντική συνεργασία από αυτή που μου πρότεινε ο μέντορας μου δεν υπάρχει. Ο Χρήστος τώρα Μάστερας. 13 Ιουλίου τραγουδάμε στην Πάτρα. Μετά 18 τραγουδάμε Θεσσαλονίκη, μετά τραγουδάμε Ηράκλειο. Και είναι τα τραγούδια που σου αρέσουν εσένα να τραγουδάς περισσότερο? Διαγωνίστηκες σε πολλά τραγούδια, πιάσατε yeah. διάφορα ρεπερτόρια, αλλά αυτό που εσένα ως Κατερίνα σε εκφράζει περισσότερο, ποιο είδος μουσικής είναι? Ωραία. Ξέρω τι θα πεις ήδη. Η αλήθεια, τι θα πω, για πες. Σένα. Δεν έχεις ξαναπεί. Η αλήθεια είναι ότι καλλιτεχνικά ταυτίζομαι πάρα πολύ με τον Χρήστο Μάστορα, δηλαδή ότι έχει να κάνει με μέλισσες, με Χρήστο Μάστορα τέλος πάντων γενικά, με εκφράζει πάρα πολύ, δηλαδή είναι πάρα πολύ το στυλ μου. Γενικά όμως, εκφράζομαι λίγο παραπάνω με τον ξένο στίχο, γιατί μέχρι τα 18 μου τραγουδούσα μόνο ξένα. Ναι. Αλλά γενικότερα, ό,τι ακούγεται καλά στα αυτιά μου, θέλω να το τραγουδάω, δηλαδή δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Χθες τραγούδησες ένα τραγούδι της Whitney Houston, αν δεν κάνω λάθος. Είχες ξανατραγουδήσει Whitney Houston, γιατί ανήκει σε μια άλλη γενιά μουσικά και ο τρόπος που τραγουδάει ήταν. Τι να πω, είναι μια γυναίκα μοναδικός. Με φανταστική φωνή, δεν μπορεί κανείς να την αγγίξει. Και όμως το συγκεκριμένο τραγούδι το τραγούδησες εκπληκτικά. Αυτό ήταν στα ακούσματά σου ή το διδάχτηκες τελευταία στιγμή και το είπες? Όχι, εννοείται. Στο τελικό δεν νομίζω ότι θα μου έβαζε ο Χρήστος κάποιο τραγούδι που δεν θα το ήξερα. Ναι. Ήταν στα ακούσματά μου, εννοείται. Ήξερα πάρα πολύ ότι ήθελα πάρα πολύ να πω ένα ξένο. Και έτυχε και ήταν και το αγαπημένο μας τραγούδι και εκείνου και το δικό μου. Πολύ απαιτητικό παρόλο αυτό. Πολύ απαιτητικό. Δεν ήθελα να πάω με κάτι safe. Ήμουν αφοβισμένη για αυτό το τραγούδι. Γιατί θέλει τόσο δά να ξεφύγεις. Ναι. Και ακόμα δεν έχω ακούσει πώς το τραγούδισα η Ερήνη. Το είπες πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μακάρι, με σεβασμό ελπίζω, γιατί η Whitney Houston είναι η Whitney Houston και δεν θα της έμοιαζα ποτέ ούτε στο μικρό της δαχτυλάκι. Θέλω γενικά όλα τα τραγούδια που ακουμπάω να αποδίδω σωστά, τέλος πάντων, με σεβασμό απόλυτο απέναντι σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη.
Και είμαι ευχαριστημένη γενικά. Mm-hmm. Αν και δεν με άκουσα, αλλά το νιώσα πάρα πολύ. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, αν μπορέσουμε. Θα σε ακούσει σε λίγο. Πάμε στον Άγγελε. Τώρα, εσύ στην πορεία σου στο X Factor, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε και ποιον έτσι από του κριτέ που έκριναν σε κάθε live σε άγχωσε περισσότερο, είναι κάτι που κρατά από αυτά που σου είπε? Ναι. Το πιο δύσκολο πράγμα που αντιμετώπισα στην πορεία μου στο X Factor ήταν στο τέταρτο live, στο Μοντέρε, που ήμουν στους προτινόμενους για αποχώρηση. Και ο λόγος που ήταν η πιο δύσκολη μου εμπειρία ήταν επειδή δεν έμεινα εγώ ευχαριστημένος με αυτό που έκανα. Γιατί εάν πραγματικά αυτό που έκανα ήταν κάτι καλό για μένα, ήμουν ευχαριστημένος με αυτό, και προτινόμενος να ήμουν δεν θα με πείραζε. Αλλά επειδή είμαι πολύ σκληρός με τον εαυτό μου, όταν άκουσα το βίντεο με το πώς ήταν το performance φωνητικά, ήμουν πάρα πολύ απογοητευμένος. Γενικά κρίνω πάρα πολύ άσχημα τον εαυτό μου. Να, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί και τα λάθη και οι ατύχεις στιγμές είναι μέσα στην πορεία ενός ανθρώπου. Βέβαια. Είναι μεγάλη καλλιτέχνη. Δεν πρέπει να είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας και αποδεικνύεται και από το αποτέλεσμα ότι τελικά. Στη δεύτερη θέση. Εσύ τι τραγούδια θες να τραγουδήσεις? Θέλω να τραγουδήσω ό,τι με εκφράζει. Αυτό, και ό,τι από αυτά αρέσει, που γράφεις. Είτε είναι ελληνικά, είτε είναι ξένα, εννοείται τα δικά μου τραγούδια. Mm. Θέλω να συνεχίσω να γράφω. Mm. Ανυπομονώ τώρα που τελειώσει το παιχνίδι και είμαι προσιλωμένος, μπορώ να είμαι προσιλωμένος πάνω σε αυτό, να γράψω πολλά πράγματα, γιατί έχω πάρα πολύ έμπνευση. Έχει γράφει μουσική και στίχους. Πρέπει να ακούσει ο κόσμος τα τραγούδια του, γιατί είναι και μουσική και στίχοι που γράφεις, Άγγελε. Και μουσική και στίχους και μελωδική γραμμή πάνω στο στίχο. Μάλιστα. Η μουσική πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε στη ζωή σου, εσένα, Άγγελ? Όταν ήμουν 5 χρονών, χτυπούσα κάτι, μπορεί και πιο μικρός, χτυπούσα κάτι κατσαρόλες και μπολ και με βλέπουν οι γονείς μου και λένε, ξέρω εγώ φάσα μουσική και χτυπούσα στο ρυθμό πάνω στις κατσαρόλες και στα μπολ και λένε να τον βάλουμε να κάνει μαθήματα drums. Και ξεκίνησα από 4 χρονών και έκανα drums μέχρι και 13-14. Μάλιστα. Έκανα πάρα πολλά χρόνια. Και μετά βαρέθηκα. Και ήθελα να κάνω κάτι καινούριο. Οπότε αποφάσισα να αναπτύξω τη φωνή μου, να αρχίσω να γράφω στίχο. Άρχισα από τα 13 μου. Τα πρώτα μου τραγούδια ήταν είναι και ήταν άθλια. Αλλά πάντα γίνεται έτσι. Γιατί το λες αυτό? Εντάξει, είναι στη... Όχι, μα έτσι είναι πάντα. Άμα είσαι μικρός και ξεκινάς να γράφεις από τόσο νωρίς που δεν έχεις ζήσει εμπειρίες ακόμα, δεν έχεις αναπτύξει συνείδηση. Πρέπει να αγαπάς όμως την αρχή σου. Αυτή σε έβαλε στη διαδικασία. Εννοείται. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Έχεις δει την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων? Θες να τη δούμε παλιά? Μπορούμε να τη δούμε. Πραγματικά να γελάσουμε. Να γελάσουμε. Θα χαρούμε. Μην αγώνεστε. Και τώρα, όσο βλέπαμε την ανακοίνωση για τον Άγγελο, λέγαμε ότι να μας πείτε μαζί ένα ρεφρέν, να κλείσουμε έτσι μουσικά καθαρά μαζί σας. Τι θα λέγατε? Τι θα θέλατε να ακούσετε? Ένα Χρήστο Μάστορα, έτσι. Μέλισσες. Ό,τι θέλετε εσείς, κάτι ελληνικό. Δώσε ό,τι γουστάρεις, θα κάνω δεύτερες. Το στοιχείο μου. Ό,τι γουστάρω σε ελληνικό. Ό,τι γουστάρεις γενικά. Πάμε να πεις το αν το λες αγάπη αυτό το ρεφρέν και να κάνω δεύτερες. Κοίτα τον. Αυτό μπορώ. Το έχουμε εξαντλήσει, το έχουμε πιάσει από τα μαλλιά. Δεν πειράζει. Πείτε το. Ξεκίνα. Οκ. Το λες αγάπη αυτό, τότε γιατί πάει να σπάσει το μυαλό μου, γιατί νιώθω αυτό τον κόμπο στο λαιμό. Αν το λες αγάπη αυτό, κάτι σου έχουν μάθει λάθος, μωρό μου. Χαλάρωσε λιγάκι, τη θηλιά θα πνίγω. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Να ξέρετε, και η Στέλλα τραγουδάει πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να σας ακούσουμε. Πού? Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και να ξέρετε ότι αυτή είναι μια πολύ ωραία αρχή για να συνεχίσετε να κάνετε ωραία πράγματα. Είστε νέα παιδιά, φανταστικές φωνές, με όρεξη, ταλέντο. Μην τα αφήσετε ποτέ στη μέση και τα χρήματα αυτά να τα αξιοποιήσετε για τη μουσική σας πρώτα και μετά για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το X Factor. Ευχαριστούμε πολύ, επειδή οδεύουμε προς το τέλος.